Ήταν άνθρωπος που απαντούσε τον συνάνθρωπό του και όταν έγινε μοναχός, εκεί που έμενε στην έρημο, οι άνθρωποι επήγαιναν και τον έβλεπαν και φιλόσοφοι και ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε επιστολή που τον συμβολευόταν και όταν είπαν οι μαθητές του Οσίου Αντωνίου είδες όσοι αγώνιε μέχρι και ο Αυτοκράτορας σου στέλνει γράμμα και λέει μη θαυμάζετε παιδιά μου διότι ο Θεός μας έστειλε τα γράμματα. Ο Όσιος Αντώνιος με αυτήν την πτυχή που σας ανέφερα, που δείχνει μια ανθρώπινη αδυναμία, θέλει να μας διδάξει ότι πολλές φορές και εμείς μας καταλαμβάνει η ακιδεία. Λέμε, παράδειγμα, σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη, είναι του Αγίου Αντωνίου. Ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν θα πάω στην εκκλησία, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και υπάρχει περίπτωση να ζαλιστώ, να κουραστώ ή λες σε κάποιον σήκω να πας στη δουλειά σου, ω σήμερα δεν μπορώ, βαριέμαι, είμαι κουρασμένος, δεν κοιμήθηκα καλά. Αυτή είναι η οπνηρία, είναι η ακιδεία που λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας. Έρχεται λοιπόν ο Όσιος Αντώνιος να μας πει ότι θα συμβεί και αυτό. Θα συμβούν και άλλα παραπτώματα, διότι όσο ο Αντώνιος δεν ήταν ουρανοκατέβατος, ήταν σαν και εμάς. Να μην αφήσουμε την οπνηρία, την πνευματική τεπελιά να μας κυριεύσει, διότι τότε αλλήμονό μας πήρε η κάτω βόλτα, εκέρδισε ο διάβολος και έτσι μας κάνει. A.D., so roughly 1900 years ago, but somehow has been special, not just to us, but to everybody that approached him during his time, not just the believer, not just the educated, but the uneducated, the impoverished, those in despair, those who are privileged with high societal positions, those who are part of the imperial court and the departments of the law, even the very emperor himself sought advice from them. But how can someone that worldly, from a worldly point of view, have nothing special at all? Nothing to claim as an achievement, as a success story, nothing to distinguish him as being successful, and yet he was able to speak to all people, not only those in his ear, but anyone else who takes up his word, the life of St. Anthony from St. Athanasius, and reads it will be touched. Of course, the Christians, but even inquirers, even academics, and even the artistic who just appreciates literature. All these people, all types of people in sincerity, will see that St. Anthony has something to say because why? Because he desired Christ. Because he desired God and he lived for God. And because he was able to do this, he was able to convey something that he himself was not able to give. And that is the peace of Christ that surpasses all understanding. Έρχεται όμορφα η πελαίος ζωής και της υγείας Κρίας, της σκέψης περίσσης αφέσεως, δραματιών των φιλτρών ημών, κόψων ετών και φιλτρών και μάτου του, και την επιτελούντα την Αγία Νεόρκη, τάφτη. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Παιδείας Δημήτρου Αλεξίας, Αντεζίας, Κωνσταντίνου, Αντεζίου, Πεταραπεθόν, Υπάτου, Κυρδάζου, Κυριολέμου, Κύριος Κάρου, Μελουίου, Κύριε Ελέησον, 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 Κύριε Ελέησον,
Αγγελία, ζευγαριά, μαρία, σκοβόλο, θεό, κύριε, να κούρε, άνω, να κούρε, 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 Αντωνίο, ευτυχή, Νικολάου, Αγγελίες, Αραλάβος Κωνσταντίνας, Αραμνής, Εκατερίνης, Παντωνίου, Μονός, Χρήστου, Μαρίας, Νικολάου, Μυριάνθης, Αγγελικής, Πέτρου, Ελένη, Γεωργίου, Μαριάς, Πέτρου, Χρήστος, Γεμονάτος, Ιδερικίος, Σεντρίας, Ιδεραπίας, Αυτολίκομες. Πέτε δρόμευτα και παιδιά φρέφτεται η εξένθη που γράφουν πάση πολύ την κλίμηση του καθολικού. Ρώος με κέρδες το μισό φρεφτή που λέμε αυτήν την άλλα πριν με την ίδια του γυρέστε. Να ρωτώ την άλλα πολύ μόνο τους έφτια στη δάση πάνω στον γίνη. Ενώ όσο που μόνο και μένει μήνει σε μας έφτια στην κίνηση και αυτοκτή στη λέξη μας. Ειρημώνει η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενούι μη δέσποντα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον πάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Merciful Mass, the Lord Jesus Christ, our God, in the intercessions of our poor Lady of Theotokos and the Virgin Mary, to the power of the precious Christ, to the protection of the honored pointless powers of heaven, to the supplication of the honored glorious prophet and coronet of the baptists, of the holy glories and praise of the apostles and our fathers and of the saints, both hierarchs and temple teachers, as of the great Virgin, the Theologian, John Chrysostom, of our fathers and of the saints, Athanasius and Cyril and John the Merciful, Patriarchs of Alexandria, and the Prince Bishop of Myron, in Lycia, and Spirit of Bishop of Mythos, the miracle workers, of the Holy Glorious Queen of Athens, George the Triumphant Bearer, Demetrius the Merc, Judy, Theodore the Recruit, and Theodore the General, Nicholas the Miracle Worker, the Holy Magister, and all the children of the Heroes, of our Holy and Founding Fathers, and others of the holy and blessed ancestors of God, Joachim and Anna, of the Saint Anthony the Great, whose memory we keep today of all the saints, like a prayer acceptable, grant us forgiveness of our transgressions, protect us under the shelter of your wings, God, away from us, dead enemy and blood. May our life peaceful, Lord, have mercy on us from the world, and save our souls as a good and loving God. Και εξ αυτών πεντάκι κυρίου άνδρα φορτάσα, αυτό ευλόγησον και του άρθρου τούτου, των Σίτων, των Ίνων και το Έλεο, και ευχήθηκαν όλα αυτά εν τη σύγκη των προσενεγκάντων και εις τον κόσμο σου. Άπατα. Ότι σύ ο ευλογών, αγιάζων και τρέφων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια η πίστη Θεό μας, τον αιώνα,
nos, Pate Adonine, misericordiae nos dicitis, et in divinum nestirixa septiemus, Dio presbe per Christo to Theo, sortin et acicas imo. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ότι λίγο και φυλάσσουν στους υπαρχείς ηγών σου να πέφτουμε, ο Πατρί και του Υιόν και ο Νέα, Κατηρή και Αίγη του Θεώνας, τον Θεώνα. Αμήν. Το σιλωτήν ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθύες τεστρίβης επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη αυτό. Τον ζηλωτήν ηλίαν της πρώτης μιμούμενος, You are a merciful and loving God, and to you we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and unto the ages. Αμήν. Το ζηλωτήν ηλίαν της τρόπης θυμούμενος, το βαπτιστή ευθύες της τρίπης επόμενος. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Νίστε. Thank you.
là parce qu'il est mort là. Il a pas le droit de se Thank you.
great decision. It's wonderful to be here with the St. Anne King's Church and especially with Father Nicholas. I thank you for welcoming me into your community. On many occasions, that the blessing of the Lord was last week, had a photograph of Father Nicholas. And I've been here for many services. And the Greek community, besides having always wonderful food, are a community that really take you in as part of their family. And I really thank you for that. And I wish that many other communities could learn from the Greek communities to love their family and respect their children and their elders the way that the Greek families do. So thank you, and it is such a privilege to be here with you again today. Let's give the batteries for just a little bit longer. Thank you so much for the work that the parish does in the city that I am proud and privileged to be this mayor of Prospect. It is indeed a blessing for us to have a Greek church that is so organized and so loved at the time of our community. And it has been here for a long time. 50 years, more. And air conditioning has done very well. Yes. This is the icon of our city, and those of you who come to Prospect Oval and watch the Roosters win occasionally, you'll see the bell towers of San Antonio's from Prospect Oval. So this is a very well-known church. You are a beautiful and very highly regarded community. And what you and Father Nicholas and Tom have done over the years recently to build this hall, to sort out the car parking, to rebuild your relationship with the neighbours has been an extraordinary achievement. And I want to congratulate all of you and to add my thanks to the Treasurer for the donation to have your air conditioning brought back to its full capacity. Thank you so much for having me. Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Αντώνιος και εμείς βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στο Πρόσπεκτ. Μαζί μου έχω τον πατέρα Νικόλαο Παύλου. Χαίρετε και χρόνια πολλά για την ενορία, χρόνια πολλά για σήμερα και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι αυτή η χρονιά να φέρνει χαρά, ειρήνη, υγεία προπάντως και αγαλίαση σε όλους τους συμπαρικούς μας. Θέλω να σας συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση σήμερα που για τη γιορτή του Αγίου Αντωνίου. Είχατε αρκετούς πιστούς που ήρθαν στην εκκλησία και στο χολ και έμειναν ενθουσιασμένοι με την ωραία εξυπηρέτηση, με τα φαγητά και όλα. Πολύ ωραία. Πράγματι, εδώ στην ευλογημένη ενορία του κοινότητα του Αγίου Αντωνίου Prospect έχουμε δραστήριο συμβούλιο, φιλόφτωχος, νεολαία που εργάζονται όλα εις δόξαν Θεού πρώτα και μετά να έχουμε τέτοια μεγάλη επιτυχία εις το πρόγραμμά μας. Όλα πήγαν εντάξει. Βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και το Θεοφιλές του Επίσκοπό μας για την αγάπη και την καθοδήγηση που μας δίνει πάντοτε και όλους τους σεβαστούς συνάδελφους, ιερείς που ήρθαν και τιμήσανε τον Άγιον Αντώνη εψέσεις το βράδυ στον Εσπερινό και βέβαια σήμερα ανήμερα στην Πανηδική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε και όλους τους προσκυνητάς που ήρθανε να συνεορτάζουμε αυτή τη μεγάλη ημέρα. Η εκδήλωση ήταν μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και το State Government που σήμερα μας ανακοίνωσε ότι μας δίνουν 50.000 δολάρια για τον κλιματισμό της Εκκλησίας που μας χάρισε πριν τα Χριστούγεννα. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ενορίτες, τους pensioners με τα 50-100 δολάρια που δώσαν, οι μεγάλοι με ότι δίνανε 1.000 δολάρια και παραπάνω, που μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στις 100.000 δολάρια και χρειαζόμαστε άλλες 55.000 δολάρια. Αλλά η αγάπη του κόσμου για τον Αντώνη είναι μεγάλη, όπως είναι η μεγάλη αγάπη για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας
Και σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε ευχαριστώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία για την Εκκλησία και για τον ενορία γενικότερα του Prospect εδώ στον Άγιο Αντώνη. Ευχαριστούμε και σε εσάς το έργο σας. Είναι ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στην τηλεόραση. Ευχαριστώ και καλή χρονιά ευχαριστώ. Και θα σας δούμε επίσης στο μέλλον. Αμήν. Αμήν. Σήμερα 17 Ιανουαρίου και η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Αντώνη και εμείς βρισκόμαστε στον Άγιο Αντώνη του Prospect εδώ στην Αδελαΐδα. Γιορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα σήμερα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο όπως θα δείτε. Μαζί μου έχω τον πρόεδρο της ενορίας, τον κύριο Κον Ντάλλας. Κον, πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά για την ενορία. Καλή χρονιά και πάλι. Και συγχαρητήρια για την ωραία διοργάνωση σήμερα. Πάρα πολύ κόσμο παραβρέθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου. Και επίσης είχατε στο χολ πολλούς προσκεκλημένους, επίσημους. Και τα φαγητά ήταν όλα άψογα, οι εθελόντριες έκαναν πάντοτε, όπως πάντα, σαν μια που κάναν καλή πάντα, δουλειά. Ναι. Και χρόνια πολλά και για τη σύζυγό σου, για την Αντωνία μας, Αντωνία, ναι, ναι. Και για όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, Αντώνιδες, Αντωνίες. Ήταν πολύ ωραία, χαρήκαμε πολύ, ωραία. Δεν περιμέναμε τόσο να έρθουν, γιατί συνήθως τώρα που είναι και Πέμπτη, όλοι πήγαν πίσω στη δουλειά και αυτά και αυτά. Και είναι και πάρα πολύ ζέστη. Είναι σήμερα ζέστη πολύ, αλλά ήταν σχεδόν 150 άτομα. Περιμέναμε 60-70, διπλά σχεδόν ήταν. Που για μας πολύ ωραίο πράγμα. Ναι. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί. Είχαμε ο Θεοφιλέστος μαζί μας, είχαμε τον Τόμ Κουτσαντώνης, είχαμε τη Ράιτσελ από εδώ πέρα, τη Τζόρ, ο Μέα, ο Ντάιβερ Λόκλαν. Είμαστε πολύ περήφανοι. Και το καλό είναι που και ο θησαυροφύλακας της Αδελαΐδας, ο κύριος Κουτσαντώνης, έβαλε το χέρι στην τσέπη και πάλι, όπως αυτό μας πάντα, αρέσει. Και μας αρέσει. Έδωσε 50.000 δολάρια. 50.000 δολάρια, γιατί είχαμε προβλήματα με το air conditioning στην εκκλησία μας, την όμορφη. Το air conditioning είναι εδώ πέρα σχεδόν 35-37 χρόνια και χάλασε τίποτα. Ναι. Έγινε παλιό και χάλασε. Το βγάλαμε προ κάνα 5-6 μήνες και τώρα λέμε να βάλουμε κι άλλο air conditioner, αλλά είναι πολύ ακριβό. Ναι. Είναι σχεδόν 120.000 δολάρια, πολλά λεφτά για το air conditioner. Και έχαμε μαζέψει κι εμείς κάνα 40.000 κάπου εκεί μέσα. Ο Tom μας δίνει κι άλλα 50 τώρα, που γι' αυτό έχουμε, πώς θα πω, αντριχάσαμε όλοι. Δεν το ξέραμε, δεν το περιμέναμε. Συγχαρητήρια. Και είναι κάτι που είναι αναγκαίο τώρα το πολύ καλοκαίρι αναγκαίο. Που έχουμε πάρα πολλές ζέστες, χρειάζεται μέσα στην εκκλησία το air condition. Χρειάζεται. Είχαμε πάρει σχεδόν 6 με 7 quotes, πολλά quotes, και είναι όλα σχεδόν 100-120.000 δολάρια, πολλά λεφτά, γιατί είναι μεγάλη η εκκλησία μας. Η εκκλησία μας είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και να αγαπάμε εύκολα. Βέβαια. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι είσαστε όλοι αγαπημένοι, ναι. Όλοι ενωμένοι για ένα κοινό σκοπό. Αυτό ακριβώς. Σαν μου έλεγε η Joy Chapley που είναι από εδώ πέρα από το live party, η Joy, και μας έλεγε, Con, το πω στα εγγλέσικα, we love how your community has so much passion. Και αυτό για μας είναι αυτό ακριβώς. Όλοι οι εννοείται πάντως έχουν passion να δίνουν, να βοηθάνε. Είμαστε πολύ lucky, πολύ lucky, πολύ τυχεροί. Ναι. Ωραία. Καλή συνέχεια στο έργο σας και χρόνια πολλά και του χρόνου και ό,τι επιθυμείτε για την ενορία και κοινότητα του Αγίου Αντωνίου. Και πάλι ευχαριστώ και σε εσάς που ερχόσαστε και μας υποστηρίζετε. Παρακαλώ. It's fantastic. We love you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.